Καλή σας μέρα, είναι το Hot Dog Radio, είναι το Hot Dog που χτυπάει κόκκινο, Παρασκευή 20 Ιουνίου. Νίκος Μπετσιμέας φροντίζει τους ήχους. Όταν λέμε τους φροντίζει, τους φροντίζει να μην ακούγονται αυτοί που δεν πρέπει να ακούγονται. Και ο κύριος Κώστας Πιαντές προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βρει κάποιον στο τηλέφωνο και απαντάει στο 210-3217-777. Επικαιρότητες πλούσια σήμερα και νομίζω ότι αξίζει να δούμε μερικά πράγματα, αφού όμως ακούσουμε ένα ηχητικό το οποίο σχετίζεται και με την επικαιρότητα και με το γεγονός ότι είναι Παρασκευή σήμερα και πρέπει να δούμε έτσι πιο χαλαρά λίγο το θέμα. Εσείς θα μας πείτε φυλακή! Ευτυχώς δεν μας πείτε εξουσία! Ευτυχώς! Ευτυχώς! Διότι αν η νοοτροπία σας περιβληθεί με το κύρος εξουσία, θα μας πείτε φυλακή! Σας, παρακαλώ, παρακαλώ λίγο. Παρακαλώ. Τελείωσε η πλάκα! Ήρθε η ώρα να πω αυτό το που λένε πολλοί κατά καιρούς. Σας τα έλεγα. Σας έλεγα ότι ο καημός του είναι αυτός. Δεν θα μας κλείσετε εσείς φυλακή. Με αυτόν τον καημό ξυπνάει και κοιμάται. Και εκφράστηκε βέβαια με τον τρόπο που εκφράστηκε αυτές τις μέρες. Εννοώ την υπόθεση με την οικογραφία Βενιζέλου για τον Βενιζέλο και για τα υποβρύχια που διαβάστηκε από τον Άριο Πάγο στη Βουλή. Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή, δηλαδή πώς έχει ιστορία, για να πούμε τα facts που λένε στο χωριό μου. Μετά τη συζήτηση που έγινε για την υπόθεση των υποβρυχίων στην Ελληνική Βουλή, ήταν η συζήτηση πρόταση για τη δημιουργία επιτροπής που θα εξετάσει πιθανές ευθύνες υπουργών και μεταξύ αυτών κυρίως του κυρίου Βενιζέλου. Λοιπόν, μετά από αυτή τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, θεώρησε ότι από την συζήτηση προέκυψαν διάφορα στοιχεία τα οποία έπρεπε να εξεταστούν από τη Βουλή. Τα στοιχεία αυτά δεν αφορούσαν τον κύριο Βενιζέλο Βαρέτα, αφορούσαν διάφορα ονόματα και διάφορες καταστάσεις που ακούστηκαν, περιγράφηκαν στις τοποθετήσεις στη Βουλή. Πήρε λοιπόν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου τον φάκελο των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών. Πήγε ως την κυρία Ράικου. Η κυρία Ράικου, όπως γνωρίζετε, είναι εισαγγελέας κατά της διαφθοράς. Και λέει: κυρία Ράικου, καλημέρα σας. Σας έφερα κάποια στοιχεία που νομίζω ότι μπορείτε να τα ερευνήσετε και να βρείτε κάποια στοιχεία για την απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό το τόσο απλό έγινε. Δηλαδή, μια Έλληνας βουλευτής θα μπορούσε να το κάνει και ένας Έλληνας πολίτης. Να πει ότι άκουσα από την τηλεόραση διάφορα πράγματα και θεωρώ ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να ερευνηθούν γιατί αποκαλύπτουν διαφθορά, αποκαλύπτουν ένα σκάνδαλο, οτιδήποτε. Η κυρία Ράικου λοιπόν ως επικεφαλής του τμήματος των εισαγγελέων διαφθοράς πήρε αυτά τα πρακτικά και όρισε κάποιον εισαγγελέα να τα ερευνήσει. Όταν λέμε όρισε, διέταξε δηλαδή προκαταρκτική εξέταση. Αυτό λέμε ορίζω εισαγγελέα να ψάξει κάτι το οποίο πρέπει να ψαχτεί. Τόσο απλά και τόσο συνηθισμένα, είναι μια διαδικασία που ακολουθείται σε διάφορα θέματα που προκύπτουν. Έτσι λοιπόν ανέθεσε στην κυρία Πόπη Παπανδρέου, που είναι επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς, και στον κύριο Ελευθεριάνο, επίσης επίκουρο εισαγγελέας διαφθοράς, να δουν αν υπάρχουν θέματα που πρέπει να ερευνηθούν, κοιτώντας βέβαια τα πρακτικά τα οποία διαβίβασε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ανοίγοντας λοιπόν τα πρακτικά και ερευνώντας τα πρακτικά, αυτό σημαίνει άλλωστε προκαταρκτική, κάνω μια υποτυπώδη έρευνα πρωτίστως ξεκινώντας από τα στοιχεία που μου παρέχει ο άλλος. Διέκρινα ότι υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα θέμα αφορά τα μη πολιτικά πρόσωπα και το άλλο αφορά τα πολιτικά πρόσωπα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο κύριος Βενιζέλος, προνοητικός, νομοπαρασκευαστής, ευέλικτος πάντα νομικά, έχει φροντίσει να κάνει ένα νόμο περί ευθύνης υπουργών, περί μη ευθύνης υπουργών και τον έχει συνδέσει και με το Σύνταγμα, με το άρθρο 86, έτσι ώστε οι υπουργοί να μην πληρώνουν για εγκλήματα τα οποία έχουν κάνει και αυτό το δεν πληρώνουν σχετίζεται κυρίως με τις παραγραφές. Αν ένας εισαγγελέας λάβει μια καταγγελία ή ένας εισαγγελέας κατά τη διάρκεια μιας έρευνας πέσει το όνομα κάποιου υπουργού, δεν έχει δικαίωμα να κάνει το παραμικρό. Πρέπει να διαβάσει την δικογραφία και όσα στοιχεία έχει, να τα φωτιπήσει και να τα διαβάσει στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος στον Υπουργό Δικαιοσύνης και ο Υπουργός Δικαιοσύνης να τα διαβάσει στην Ελληνική Βουλή, η οποία πρέπει να αποφανθεί για το αν θα κάνει εξεταστική επιτροπή, με το αν θα κάνει μετά προανακριτική επιτροπή, να ψηφίσει και να επικυρώσει όλα τα συμπεράσματα των επιτροπών για να δει αν θα προχωρήσει σε αυτό
στο οποίο προχωράει οποιοδήποτε Έλληνας πολίτης, αν κάποιος πει ότι έχει ευθύνη, στο να εξεταστεί δηλαδή από τη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, καθώς διάβαζαν τα πρακτικά οι δύο εισαγγελείς, είδαν ότι έχουν αναφερθεί ονόματα για ευθύνες μη πολιτικών προσώπων και πολιτικών προσώπων, κάποιοι βουλευτές δηλαδή, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς, βγήκαν και είπαν ότι έχει ευθύνες και ο κύριος Παπακοσθηνίου και ο κύριος Βενιζέλος. Το κομμάτι λοιπόν που αφορούσε τα πολιτικά πρόσωπα το διαβίβασαν όπως έπρεπε να κάνουν στον Άριο Πάγο, και ο Άριος Πάγος το διαβίβασε στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Υπουργός Δικαιοσύνης στη χώρα αυτή δυστυχώς είναι ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου. Και εκεί λοιπόν που τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν λήξει για αυτούς τους κυρίους, δηλαδή να είχαν λήξει με ποιο τρόπο, με τον τρόπο που έχουν λήξει το θέμα των 260 και πλέον δικογραφιών που υπάρχουν για τους υπουργούς και είναι συρταριασμένες στα συρτάρια της Βουλής, γιατί ξέρετε, για να ξεκινήσει μια διαδικασία ενάντια σε υπουργό, όσο βάσιμη και να είναι, πρέπει να γίνει το πάρα πολύ δύσκολο, να βρεθούν 30 βουλευτές που ξέρουν ότι έγινε αυτό. Όλοι αυτοί οι βουλευτές λοιπόν να συμφωνήσουν ότι πρέπει να εξεταστεί η υπόθεση, να το βάλουν στη Βουλή, να ψηφίσει, να ξαναψηφίσει και ούτω καθεξής. Πρακτικά δηλαδή, αν έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα η Βουλή, έπρεπε όλη μέρα να ασχολείται με την εξέταση υποθέσεων που αφορούν υπουργούς. Και έτσι λοιπόν, κοντά στα χλωρά και έχονται και τα ξερά, δίπλα σε δικογραφίες που έγιναν για να γίνουν, φροντίζουν με τον τρόπο αυτό να κρύβουν και δικογραφίες με στοιχεία ενοχής, βάσιμα στοιχεία ενοχής ή ενδείξεις για διάφορους υπουργούς. Αν λοιπόν έκαναν κάτι τέτοιο, ίσως να μην συνέβαινε τίποτα, αλλά ανέλαβε ο κύριος Αθανασίου. Ο κύριος Αθανασίου λοιπόν έχει αντιληφθεί ως υπουργός δικαιοσύνης το ρόλο του κάπως διαφορετικά, επειδή είναι πρώην δικαστής, πρώην αεροπαγήτης. Πιθανολογώ, δεν είμαι σίγουρος, ότι τον θεωρούν ότι είναι αυτός ο οποίος μπορεί έτσι να χειριστεί νομικά τα πράγματα, ώστε ακόμα και όταν είναι δύσκολο να φαίνεται ότι είναι τυπικά. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Αθανασίου για δεύτερη φορά φαίνεται ότι συρτάριασε την δικογραφία αντί να τη διαβάσει στη Βουλή. Το λέω ότι είναι για δεύτερη φορά, γιατί πρώτη φορά όσοι παρακολουθείτε τη συχνότητα αυτή γνωρίζετε πολύ καλά ότι αφορούσε την δικογραφία του κυρίου Μιχελάκη, που αφού πήγε στο γραφείο του κυρίου Αθανασίου, αντί να διαβαστεί από τον κύριο Αθανασίου στη Βουλή όπως λέει ο νόμος, έμεινε στα συρτάρια του, και αφού υπήρξε η αποκάλυψη του χοντόκο ότι το έκανε, τότε βγήκε και είπε: άντε ξαναστέλνω στον Άριο Πάγο γιατί ήθελα μια διευκρίνηση. Ο κύριος Αθανασίου λοιπόν, παρέχοντας εξυπηρετήσεις, δεν ξέρω πώς τι άλλο μπορεί να παρέχει εκεί πέρα, νομικές συμβουλές, έκαψε τον κύριο Βενιζέλο. Γιατί τι έγινε? Γιατί αυτή η δικογραφία, ενώ θα μπορούσε να πάει στη Βουλή, είπαμε, και να ψηφιστεί ή να ξεκινήσει μια κουβέντα για αυτή, ή το πιθανότερο, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν την έπαιρνε και κανένα σύνδεση. Γιατί το ανακοινώνουν νύχτα 12 η ώρα, ποιος βουλευτής να τα ακούσει, να πάει να το ψάξει, να δει την δικογραφία, να πει ότι πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία κλπ. Τι έκανε λοιπόν? Την άφησε στα συρτάρια από 30 Απριλίου. Που πήγε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έως 4 Ιουνίου. Μερικές δικογραφίες πάνε κατευθείαν, κάποιες άλλες για κάποιο λόγο μένουν στα συρτάρια του κυρίου Αθανασίου για μήνες. 1-2 μήνες, τόσο έμεινε και του κυρίου Μιχελάκη. Φτάνει στη Βουλή λοιπόν 4 Ιουνίου αυτή η δικογραφία. Έχει κλείσει η Βουλή και έχει παραγραφεί πάρα πολύ απλά το αδίκημα. Και επειδή το πήραμε είδηση, επειδή δημοσιεύθηκε ό,τι δημοσιεύθηκε, επειδή βγήκαν οι άνθρωποι που είχαν κινήσει τη διαδικασία, ενδιαφέρθηκαν και είπαν τι πράγματα είναι αυτά, η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλαδή, πήρε μια δημοσιότητα το θέμα εκ των πραγμάτων. Οπότε βγήκε τώρα το Πασόκ και ο κύριος Βενιζέλος και είπε ο κύριος Ρήγας για παράδειγμα, που είναι ο ανταυτού, είναι ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ, κάλεσε τους δημοσιογράφους και είπε ότι θα υπάρξουν πειθαρχικές διώξεις εναντίον των εισαγγελέων που κίνησαν μια διαδικασία. Ακούστε, δηλαδή, για οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη μπορεί οποιοδήποτε να καταγγείλει οτιδήποτε, να ξεκινήσει έρευνα, να πάει να απολογηθεί στον εισαγγελέα, να καταθέσει τον εισαγγελέα, να πει τη δικιά του άποψη, να πει τη δικιά του πλευρά. Αυτό όμως όχι μόνο δεν μπορεί να συμβεί σε υπουργούς μέσα από τον νόμο που έχει ψηφίσει ο Βενιζέλος, αλλά ακόμα και όταν ξεφύγει κάτι, έχουμε μια ολόκληρη διαδικασία τρομοκράτησης των ανθρώπων που κάνουν τη δουλειά τους. Το σύστημα Βενιζέλου είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Να θυμίσω ότι η πρώτη φορά που το κάνει όταν έγινε η πρώτη συζήτηση για τα υποβρύχια. Όχι τώρα που πριν από μήνες που ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε το θέμα με τα υποβρύχια. Την προηγούμενη φορά που είχε γίνει η πρώτη συζήτηση για τα υποβρύχια, επί Πασόκ δηλαδή, και με σημειοφόρο σε αυτή την υπόθεση τον κύριο Αργύρη Ντινόπουλο, είχαν πάει στη Βουλή και είχαν καταθέσει το πόρισμά τους
δύο άνθρωποι τους ΔΟΕ. Ο ένας από αυτούς είναι στο γραφείο του κυρίου Σαμαρά σήμερα, υπηρετεί στο Μαξίμου και είχαν εντοπίσει διάφορες ευθύνες του κυρίου Βενιζέλου σε σχέση με το σβήσιμο προστίμων, φορολογικές απαλλαγές κλπ. Και τότε βγήκε ο κύριος Βενιζέλος στη Βουλή και είπε ότι θα ζητήσει από τον κύριο Παπακοσταντίνου, που ήταν υπουργός οικονομικών, αυτός ήταν άμυνα στην εποχή εκείνη, την πειθαρχική δίωξη των δύο στελεχών του ΔΟΕ. Τώρα βγαίνει ο κύριος Ρήγας παρά τον Βενιζέλο και λέει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, οτιδήποτε αφορά τον κύριο Βενιζέλο, οφείλει να στέκεται προσοχή αυτός ο οποίος το λέει, και όχι μόνο να στέκεται προσοχή, να απειλείται και με πειθαρχικές διώξεις. Και το συνεχίζουν επικοινωνιακά. Πήγε η κυρία Παπανδρέου με τον κύριο Ελευθεριάνο στην κυρία Κουτζαμάνη στον Άριο Πάγο για να εξηγήσουν. Δηλαδή, πράγμα το οποίο θα γινόταν. Η κυρία Παπανδρέου με τον κύριο Ελευθεριάνο θα πήγαιναν μόνοι τους, δεν τους καλούσε η κυρία Κουτζαμάνη να πούν τι έχει γίνει. Και αυτό εμφανίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης ως ότι ξεκίνησε η διαδικασία πειθαρχικής δίωξης των εισαγγελέων. Απάντησε η Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών στο θέμα αυτό. Είπαν ότι οι εισαγγελείς έκαναν τα νόμιμα. Μάλιστα και το διαβιβαστικό που υπάρχει είναι ένα τυπικό διαβιβαστικό προδιαμορφωμένο, στο οποίο συμπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν τον Υπουργό που πρέπει να ελεγχθεί. Δηλαδή, ακόμα και το ίδιο το χαρτί που διαβιβάζει τη δικογραφία στη Βουλή είναι τυποποιημένο και τυπικό. Έτσι, για μία ακόμα φορά, ο κύριος Αθανασίου, παρέχοντας γνώσεις νομικού και παίζοντας με τους χρόνους προκειμένου νομικά να υπάρξουν κάποιες επιπτώσεις θετικές για τον κύριο Βενιζέλο όπως για τον κύριο Μιχελάκη, έκαψε το κεφάλι του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος ανησυχεί, μην πάει φυλακή. Βεβαίως και έχει παραγραφεί το αδίκημά του, αλλά ο κύριος Βενιζέλος για μία ακόμα φορά θα εισπράξει όλο το κόστος αυτών των διαδικασιών. Αν διαβάσετε τα συστημικά μέσα ενημέρωση, λένε ότι δεν υπάρχει καμιά προκαταρκτική. Υπάρχει προκαταρκτική έρευνα. Αλλιώς δεν μπορεί να ερευνήσει ένας εισαγγελέας αν υπάρξει προκαταρκτική έρευνα. Υπάρχει προκαταρκτική έρευνα, τη διέταξε η κυρία Ράικου. Εξελίχθηκε. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα για τα μη πολιτικά πρόσωπα και ερευνάται η υπόθεση. Για τα πολιτικά πρόσωπα πήγε η υπόθεση στη Βουλή. Βγήκε και η κυρία Βούλτεψη, η οποία εκπροσωπεί είναι η φωνή πλέον του κυρίου Σαμαρά, και λέει: μα τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στη Βουλή τα στοιχεία, πήγε στην εισαγγελία τα στοιχεία που εξετέθησαν στη Βουλή και αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια, μπείτε στο κουτί Pandora.gr και διαβάστε ένα άρθρο της κυρίας Βούλτεψη στην εποχή εκείνη που υπήρχε έρευνα για τα υποβρύχια. Δηλαδή, τι λέει για τον κύριο Βενιζέλο, τον περνάει γενναίες 14 και ένοχο τον λέει και ύποπτο τον λέει και ότι διαφεύγει συνεχώς τον λέει και όλα τα σχετικά, για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό που λέω εγώ τι πρέπει να κάνουμε, να κλείσουμε τις τηλεοράσεις και να ανοίξουμε τα μάτια, το ξαναλέω. Για μια ακόμα φορά το λέω.
Λοιπόν, όσο εσείς κοιτάτε Μουντιάλ και φαντάζομαι ότι κοιτάτε τη μία πλευρά του Μουντιάλ, γιατί υπάρχει και η άλλη η οποία δημοσιοποιείται στο Hot Dog. Δείτε το στο κοινωνικό Hot Dog το Μουντιάλ και τη διαφορά από την παράκα της φαβέλας στην παράκα της φανέλας. Όσο λοιπόν βλέπετε Μουντιάλ, γίνονται διάφορα πίσω από την πλάτη σας. Γίνονται διάφορα πραξικοπηματικά μέσα στη Βουλή. Για παράδειγμα, η Ελληνική Βουλή έχει στο site της τοποθετήσει ως τέταρτο κόμμα τους ανεξάρτητους βουλευτές, δηλαδή βουλευτές από διάφορα κόμματα που δήλωσαν ανεξαρτητοποίηση και τους για κάποιο λόγο λογικό, έχουν δώσει λογική εξήγηση στο ότι έκαναν αυτή την κυριοβουλευτική ομάδα. Την έκαναν γιατί πρέπει να έχουν ως μια μεγάλη ομάδα βουλευτών γραφεία, δεν είναι πια στα κόμματα στα οποία ήταν, τηλεφωνικό κέντρο, να έχουν μια γραμματεία κλπ. Αυτό λοιπόν όμως σταδιακά το προσπαθούν να το μετατρέψουν στην εικόνα ενός κόμματος, ενός ενιαίου κόμματος. Αυτοί οι άνθρωποι διαφορούν μεταξύ τους, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους πολιτική. Για πρακτικούς λόγους έγινε αυτό. Ωστόσο, προσπαθούν να το εμφανίσουν ως ένα κόμμα. Το έχουν περάσει στη Βουλή λοιπόν ως τέταρτο κόμμα και πραξικοπηματικά προσπαθούν να κάνουν κάτι άλλο. Να πάρουν την αντιπροεδρία, μία από τις αντιπροεδρίες, την έκτη αντιπροεδρία από τους ανεξάρτητους Έλληνες και να τη δώσουν στους ανεξάρτητους βουλευτές, αντιμετωπίζοντάς τους και πάλι σαν κόμμα. Πρόκειται για μια καθαρά αντισταγματική λειτουργία. Δεν μπορούν να λειτουργούν έτσι. Δεν είναι κόμμα, δεν έχουν μια άποψη, ούτε ψηφίστηκαν για τις απόψεις τους από τους βουλευτές, ψηφίστηκαν από τους πολίτες. Ψηφίστηκαν επειδή ανήκαν σε κάποιο κόμμα που είχε συγκεκριμένες απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το πραξικοπηματικό γίνεται. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, αλλά προσπάθειες γίνονται. Κυρία Ραχίλ Μακρύ, νομίζω χθες είχατε μια αντιπαράθεση σχετική, εσείς και ο κύριος Λαφαζάνης, για το θέμα. Να πω ότι γενικά και ιστορικά δεν είναι ακριβές να συγκρίνουμε χρονικά δύο εποχές. Βλέπουμε να επαναλαμβάνονται μέρος του 64, Κώστα Βαξεβάνη, όπου βουλευτές γενικά αποστατούν από τα κόμματά τους, σχηματίζουν ομαδούλες και στηρίζουν κυβερνήσεις χωρίς να έχουν καμία λαϊκή εξουσιοδότηση. Τώρα αναφέρεστε εσείς στην προσπάθεια που γίνεται κάποιους από τους βουλευτές αυτούς να τους πάρουν να κάνουν 180, να βγάλουν προδημοκρατίας, να μην γίνουν εκλογές, να πούν όλα καλά κλπ. Καλώς ή κακώς οι ανεξάρτητοι βουλευτές έχουν ξεπεράσει τους 15 και επειδή όπως γνωρίζουμε πολύ καλά ο κύριος Σαμαράς χρειάζεται τις ψήφους του για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία ο ίδιος λέει όλες αυτές τις μέρες ότι θα πραγματοποιηθεί Σεπτέμβριο με Οκτώβριο, προσπαθεί όπως φαίνεται να τους γλυκάνει με προνόμια αυτούς τους ανεξάρτητες βουλευτές. Πρώτα απ' όλα τους ανακήρυξαν πραξικοπηματικά, όπως είπες και εσύ, προχθές στην Ολομέλεια ως τέταρτη δύναμη. Ακόμη και ο Προεδρεύων. Μα για να υπάρξει δύναμη στη Βουλή πρέπει να είναι κόμμα. Για να είναι κόμμα πρέπει να υπάρξει το πρωτοδικείο καταρχήν και να θέσει τον εαυτό του στην κρίση των πολιτών. Να σου πω ότι έγραψαν στα παλιά του τα παπούτσια τη Βουλή, προσέβαλαν τους βουλευτές και στην ουσία πήραν μια μονομερή απόφαση που ακόμη για την οποία δεν ήταν ενημερωμένος ούτε ο Προεδρεύων, δηλαδή ο κ. Δραγασάκης, ο οποίος έδειξε να είναι έκπληκτος. Πέρα από αυτό λοιπόν. Έγινε μία αντιπαράθεση μέσα. Είπαμε ότι αυτό είναι πραξικοπηματικό και απαράδεκτο. Να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο έγινε όλη αυτή η διαδικασία, χωρίς να έχει περάσει από τη διάσκεψη των Προέδρων, χωρίς να έχουν ενημερωθεί τα κόμματα, χωρίς να έχει γίνει η διαδικασία στην Ολομέλεια. Και μπήκε ο κύριος Μεϊμαράκης και προσπαθούσε να εξηγήσει τα ανεξήγητα. Τα ανεξήγητα λοιπόν ήταν δηλαδή ότι πήρε την απόφαση μονομερώς από μόνος του. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πήρε ο πρόεδρος της Βουλής την απόφαση να ορίσει ως νέο κόμμα και τέταρτο κόμμα. Και αν αύριο η κυρία Μακρύ έρθει η Χρυσή Αυγή και πει: Κοιτάξτε, δείτε, αφού τα πράγματα δεν κρίνονται στις εκλογές που έγιναν, αλλά κρίνονται με γκάλωπι με τις ευρωεκλογές, εμείς που είμαστε τέταρτη δύναμη και θέλουμε το πρόεδρο της Βουλής. Μπορεί να το πούμε και εμείς αυτό. Δεν χρειάζεται να το πει η Χρυσή Αυγή. Εάν πούμε και εμείς ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο κόμμα η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με το εκλογικό αποτέλεσμα το πρόσφατο. Που υπήρξε η λαϊκή εντολή και τον έφερε τη Νέα Δημοκρατία ως δεύτερο κόμμα. Άρα πρέπει πρόεδρος Βουλής να είναι από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα πρέπει λοιπόν αυτοί να φύγουν γιατί είναι δεύτερο κόμμα και δεν υπάρχουν τη λαϊκή εντολή να κυβερνούν. Λογικό. Μία διακοπή, συνεχίζουμε σε λίγο. Βεβαίως. 105 και 5 στο κόκκινο. Καλημέρα και πάλι. Είναι το Hot Dog Radio, το Hot Dog που χτυπάει κόκκινο. Μπείτε στο κουτί Πανδώρας να διαβάσετε κάποια θέματα που έχουν προκύψει. Την αλήθεια καταρχήν για το τι έγινε με τη δικογραφία που η εισαγγελέας Παπανδρέου διαβίβασε στη Βουλή μέσα του Αρείου Πάγου και που προκάλεσε την έκρηξη του κυρίου Βενιζέλου, ο οποίος είναι αθώος. Είναι σίγουρα αθώος ο κύριος Βενιζέλος. Λοιπόν, και το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα που είναι σε εξέλιξη είναι το πρώτο θέμα του site αυτή την ώρα. Έχουν βαφτίσει τους ανεξάρτητους βουλευτές
αυθαίρετα κόμμα, τους έχουν δώσει την τέταρτη θέση, τους δίνει διάφορα προνόμια από ό,τι φέρεται ο κύριος Σαμαράς, προσδοκώντας να κάποιοι από αυτούς να πάνε δίπλα του όταν θα έχει το πρόβλημα για την συγκέντρωση 180 ψήφων βουλευτών, προκειμένου να εκλέξει πρόεδρο Δημοκρατίας και να μην πάμε σε μια κρίση η οποία θα οδηγήσει σε εκλογές. Ξέρετε, οι εκλογές όποτε έχουν συμφέρον είναι το ανώτερο στάδιο της δημοκρατίας, όποτε δεν έχουν συμφέρον είναι αστάθεια. Μιλάγα με την κυρία Ραχήλ Μακρύ. Κυρία Μακρύ. Ναι, ναι. Λέγατε λοιπόν ότι ο αυθαιρέτος ο κύριος Μεϊμαράκης ήρθε στη Βουλή και είπε ότι πήρε την απόφαση ουσιαστικά να έχει συμπεριφορά τέταρτου κόμματος απέναντι σε μια ομάδα, ετερόκλητη ομάδα που δεν είναι κόμμα. Βεβαίως, γιατί όπως ορίζει το Σύνταγμα, καταρχήν οι δυνάμεις των κομμάτων ορίζονται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το σωστό. Με τις ψήφους δηλαδή που έδωσε ο ελληνικός λαός και τους κατέταξε σε αυτές τις θέσεις. Και λέγατε ότι με τη λογική του κυρίου Μεϊμαράκη πρέπει να γίνουν δύο πράγματα. Μπορούν να γίνουν δύο πράγματα. Να έρθει η Χρυσή Αυγή και να πει ότι αφού τα πράγματα δεν είναι όπως ορίζονται στις εκλογές που έγιναν, εμείς είμαστε τέταρτη δύναμη, δώστε σε εμάς το Προεδρείο. Ναι. Ή να πάει ο κύριος Τσίπρας και να πει: εγώ είμαι πρώτη δύναμη, δώστε μου το Προεδρείο της Βουλής. Βεβαίως, έτσι είναι. Αν το πάμε δηλαδή με τη λογική του κυρίου Μεϊμαράκη και δεν το πάμε σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, ισχύουν αυτά τα οποία είπατε. Αυτό σημαίνει, δείχνει την απόλυτη εκτροπή. Και το ότι οι άνθρωποι αυτοί μεθοδεύουν τα πάντα, προβαίνουν σε πράξεις αντισυνταγματικές προκειμένου να μείνουν γατζωμένοι στην εξουσία. Εγώ δηλαδή έχω μείνει έκπληκτη. Έχει με αυτά γίνει, τα οποία βλέπω. Δημοσιεύσαμε χθες το κουτί της Πανδώρας. Ναι. Κάτι άλλο που έχει γίνει με εσάς και είναι όντως πρωτοφανές. Δηλαδή, εσείς καταθέσετε μία ερώτηση που αφορούσε το διορισμό που έκανε η κυρία Καηλή σε κάποια φίλη της. Ναι. Ανεξαρτήτως του περιεχομένου της ερώτησης και η οποία δεν συζητήθηκε γιατί έκλεισε η Βουλή, έτσι. Ναι. Είχατε έναν τίτλο. Ο τίτλος του βουλευτή, ο τίτλος της ερώτησης που καταθέτει ο βουλευτής, αυτούσιος καταγράφεται στα πρακτικά της Βουλής και συζητιέται με αυτόν τον τίτλο η ερώτηση. Ο κύριος Μιχελάκης, να σας διακόψω, στην περίφημη ερώτηση που έκανε υπέρ του κύριου Πάλι, λέει, την ονομάζει επιτέλους τέλος στην φοροδιαφυγή από όπου και αν προέρχεται. Π.χ. δεν έχει καμία σχέση. Δίνει μια εικόνα, είναι μια περίληψη, ένας τίτλος για την ερώτηση. Εσείς λοιπόν είχατε βάλει, θυμίστε μου το τίτλο. Είχα βάλει για πόσο καιρό οι Έλληνες πολίτες θα πληρώνουν τις μεθοδεύσεις της Πασοκοελιάς. Και πήγε τώρα ο υπάλληλος της Βουλής και άλλαξε τον τίτλο της ερώτησής σας. Και πότε θα δικαιωθούν οι καθαρίστριες. Οι καθαρίστριες τι δουλειά είχαν με αυτό. Επειδή είχα μπλέξει το θέμα των καθαριστριών, από τη μία συμβαίνουν αυτά. Α, ότι την ώρα που απολύουν καθαρίστριες. Και να οι μέτεροι αυτοί να δίνουν σε στελέχη του Πασόκ και της Ελιάς να τους ανανεώνουν τις συμβάσεις τους, όπως έγινε στην περίπτωση. Και επειδή ρωτάω τι θα γίνει και από την άλλη αντιπαρέβαλα τις καθαρίστρες για το αν θα δικαιωθούν και γιατί συμβαίνει το ένα ενώ το άλλο δεν συμβαίνει που έχουν και δικαστική απόφαση, αυτοί θεώρησαν από το μυαλό τους ότι έπρεπε να... Ναι, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης τώρα, γιατί θα μπορούσε ο κ. Μεϊμαράκης ή κάποιος από τους προέδρους της Βουλής να πάρει τηλέφωνο και πει: ξέρετε, κύριε Συνάλφε, αλλάξτε τον τίτλο γιατί δημιουργεί μια σύγχυση, γιατί μπορεί να παραξηγηθεί το Πασόκ που το λέτε Πασοκοελιά. Ναι. Μόνο που στις ερωτήσεις ο βουλευτής παίρνει την πολιτική ευθύνη. Ευθύνη για αυτό που λέει. Αυτό είναι και η ελευθερία του βουλευτή. Δεν έχει την αρμοδιότητα και ιδίως οι υπάλληλοι της Βουλής, που είναι διοικητικοί υπάλληλοι, να αλλάζουν κατά το δοκούν και όπως αυτοί νομίζουν τον τίτλο και μάλιστα να έχουν την αιτιολογία προς το συνεργάτη μου ότι εγώ εξυβρίζω το Πασόκ. Ναι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν συμβαίνουν. Κοιτάξτε, εσείς τώρα. Εσείς τώρα είπατε κάτι για το Πασόκ, το εξυβρίζετε. Η εισαγγελέα έστειλε την δικογραφία στη Βουλή. Την απειλή ο κύριος Βενιζέλος. Ζούμε αυτό που ζούμε. Θυμάστε λοιπόν ότι όταν είχαμε βγει στο ραδιόφωνο την ημέρα που έκλεισε η Βουλή, γιατί αναρωτιόμασταν όλοι για ποιο γιατί λόγο τους είχε πιάσει αυτή η βρενίτιδα και ενώ συνεδρίαζαν οι επιτροπές πάνω, είχαν θυροκολλήσει το προεδρικό διάταγμα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τώρα αν είχε σχέση το κλείσιμο της Βουλής με την υπόθεση Μπαλτάκου και το βίντεο ή με την υπόθεση Μιχελάκη ή είχε σχέση με την παραγραφή πιθανών ποινικών ευθυνών της κυβέρνησης Παπαδήμου και Παπανδρέου. Και ερχόμαστε δύο μέρες πριν και αποκαλύπτεται, νομίζω είπες ότι το έβγαλε σήμερα στο κουτί της Πανδώρας. Ναι, είναι η αλήθεια για τη δικογραφία της Αγγελέως Πόπης Παπανδρέου. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή την ίδια μέρα, στις 4 έκτου δηλαδή που έκλεισαν τη Βουλή, και έχει δύο βασικούς υπόπτους, τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπακοσταντίνου. Ναι, και ο ύποπτος επίσης είναι ο κύριος Αθανασίου, αλλά για τον χειρισμό της δικογραφίας. Βεβαίως.
Όπως και για το χειρισμό δικογραφίας Μιχελάκη. Εν τω μεταξύ, μια μέρα πριν ανοίξει η Βουλή, μας καλούνε σε επιτροπή που έχει σχέση, είναι η Επιτροπή για την Δικαιοσύνη και Δημοσίας Τάξης, που είναι ο κ. Αθανασίου, για ένα νομοσχέδιο το οποίο η επεξεργασία είχε διακοπεί στη δεύτερη ανάγνωση όταν την κλείσαν, στις 4 έκτου δηλαδή, με την αιτιολογία και τη δικαιολογία ότι είναι επίγον και σημαντικό. Σου θυμίζω όμως ότι όταν κλείσαν τη Βουλή είπαν ότι δεν υπήρχαν σοβαρά επίγοντα νομοσχέδια. Εδώ λοιπόν αποδεικνύεται μαζί με όλα αυτά και βγάζουμε το συμπέρασμα με αυτά που συζητήσαμε ότι ο κύριος Σαμαράς ψεύδεται. Μα υπάρχει και η δήλωση του κυρίου Αθανασίου χθες. Θα μιλήσουμε με την κυρία. Με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι η πρωταγωνίστρια αυτή τη υπόθεση. Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι αυτή που. Μετά SMS, δηλαδή του στείλανε SMS από τη Συγκρού για το τι θα πει. Είναι απίστευτα τα ρωμάτα αυτά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα πρέπει να πούμε, ήταν αυτή που έκανε την αναφορά και είχε στείλει τα πρακτικά τη Βουλή στου Αγγελεί και έτσι προκάλεσε την διαβίβαση τη. Θα αναμένουμε κάποια αντίδραση του κυρίου Προέδρου σα, του κυρίου Καμένου. Ο κύριο Καμένο αυτή τη στιγμή λείπει σε αποστολή στο εξωτερικό με τον ΝΑΤΟ. Χειρίζομαι ως κοινοβουλευτική εκπρόσωπος εγώ όλη την αυτή την υπόθεση. Ζητήσαμε να γίνει στη διάσκεψη των Προέδρων, να γίνει από την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτοί επιμέναν. Ήταν έτοιμοι με επιστολές να ορίσουν και την αντιπροεδρία. Μάλιστα. Να πάρουν και την αντιπροεδρία από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ότι θα γίνει και γνωμοδότηση, ζητήσαμε από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και θα τοποθετηθούν τα κόμματα ώστε να έρθει σε συζήτηση στην Ολομέλεια. Νομίζω ότι είναι διακριτό το τι συμβαίνει. Βεβαίως είναι διακριτό. Νομίζω όλοι οι Έλληνες πολίτες καταλαβαίνουν, παρόλο που δεν γνωρίζουν ίσως την κοινοβουλευτική διαδικασία. Εγώ πρέπει να πω ότι ανεξάρτητοι Έλληνες δεχόμαστε έναν ανήθικο και αήθη πόλεμο, ενώ τα κόμματα της κυβέρνησης μία ανήθικη προστασία. Ναι, και όσοι είναι ανεξάρτητοι δεξιά-αριστερά και προσπαθούν και είναι πιθανό να προσφέρουν, κυρία Ιατρίδου, ας πούμε, δηλώσει ανεξάρτητη λίγο πριν, μερικά λεπτά πριν κλείσει η Βουλή, έτσι. Βεβαίως. Κάνω ερώτηση και αλλάζουν τον τίτλο, όπως είπαμε, και βουλευτές μας φεύγουν χωρίς να έχουν καμία δικαιολογία με τελευταία αποχώρηση αυτή της κυρίας Ιατρίδου, που όλο συμπτωματικά, μπορεί να είναι και συμπτωματικό, δεν λέω, έρχεται λίγες ώρες πριν κλείσουν τη Βουλή, ενώ γνωρίζουμε ότι έχει άριστες σχέσεις και κουμπαριές με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί έχει εθεαθεί να τρώει, να συντρώει, παρόλο που δεν είναι κακό αυτό, απλά τα αναφέρω. Λέω. Κατανοητό. Να συντρώει δηλαδή με υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, μην την ποινικοποιήσουμε την κουμπαριά. Εδώ, αν και κυβερνούσε την Ελλάδα η κουμπαριά, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω, ίσως μήπως ερωτηματικό υπήρχε μια πληροφόρηση. Μήπως. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι συμπτωματικά. Μπορεί και βιάστηκε λίγο να προλάβει για να δηλώσει ότι οι πολιτικές θέσεις είναι διαφορετικές. Να πούμε ότι οι βουλευτές μας φεύγουν χωρίς να δίνουν καμία δικαιολογία. Που είναι που διαφώνησαν. Ότι σχηματίζουν αυτές ομάδες των τριών, οι οποίοι όλοι τυχαίως από χθες επιτίθονται στον πρόεδρο και σε βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαία να συμβαίνουν όλα αυτά χρονικά, τη στιγμή που ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να αναδείξει μια κοινοβουλευτική απλά ομάδα, η οποία συστήθηκε, όπως είπαμε, για καθαρά τεχνικούς λόγους. Να την κάνει κόμμα. Να την κάνει κόμμα και να τη δώσει και. Να την κάνει κόμμα. Και προνόμια και χίλια δυο. Και να τη δώσει προνόμια κόμματος. Όσοι θέλετε λεπτομέρειες στο κουτί Pandora.gr, πείτε τώρα, διαβάστε το θέμα. Ευχαριστούμε, κυρία Μακρύ, πάρα πολύ. Να πω μόνο, αν μου επιτρέπεις, Κώστα, ότι σου θυμίζω ότι ο Πάνος ο Καμένος, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, δημιούργησε κόμμα, είχε καταστατικό των ανεξάρτητους Έλληνες και έφτιαξε κοινοβουλευτική ομάδα. Σωστό. Με τον απαιτούμενο αριθμό των 10 βουλευτών τότε. Ως κόμμα πια. Είχε ζητήσει λοιπόν τότε από την Προεδρία της Βουλής να του, για τεχνικούς λόγους και αυτού, όπως ζήτησαν και οι ανεξάρτητοι τότε βουλευτές, να του αναγνωρίσουν ότι είναι κοινοβουλευτική ομάδα, και όμως είχαν αρνηθεί ακόμη και αυτό. Είναι 2 μέτρα, 2 σταθμά. Βεβαίως είναι 2 μέτρα. Προφανώς είναι και οι βλέψεις διαφορετικές από ό,τι ήταν τότε. Να είστε καλά, κυρία Μακρύ, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Θα το κόψουμε το τραγούδι, δυστυχώς. Έχουμε μαζί μας την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι η πρωταγωνιστής αυτών των δύο ημερών. Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που όπως είπα προηγουμένως, έκανε το πάρα πολύ απλό. Από την Βουλή πήγε τα πρακτικά, λέγοντας την εισαγγελέα διαφθορά, στην κυρία Ράικο, ότι εδώ νομίζω ότι προκύπτουν κάποιες ευθύνες, είστε υπεύθυνοι να τις ερευνήσετε. Ούτε για τον Βενιτζέλο είπε, ούτε για τον Κωνσταντίνου. Τα πρακτικά έδωσε και οι εισαγγελείς διαχώρισαν πολιτικά από μη πολιτικά πρόσωπα, για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Μετά αυτή την προκαταρκτική την έστειναν στη Βουλή και τα άλλα συνεχίζουν να έρευνουν. Κυρία Κωνσταντοπούλου, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βαξεβάρη. Καταρχήν, υπάρχει μια αντιστροφή της πραγματικότητας. Λέμε ότι δεν είναι προκαταρκτική έρευνα. Έγινε προκαταρκτική έρευνα από τους εισαγγελείς. Αφού η κυρία Ράικο έδωσε εντολή στους δύο εισαγγελείς, τον κύριο Ελευθεριάνο και στην κυρία Πόπη Παπανδρέου, να προχωρήσουν στον έλεγχο, ο οποίος διαχώρισε πολιτικά πρόσωπα από μη πολιτικά πρόσωπα. Κύριε Βαξεβάρη. Εσείς καταρχήν είπατε υπάρχουν ευθύνες Βενιζέλου ή Κωνσταντίνου. Κύριε Βαξεβάνη, εγώ εκπροσωπώντας την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως καθήλυν υπεύθυνη για τα θέματα της δικαιοσύνης, της διαφάνειας και των δικαιωμάτων, διαβίβασα, κατέθεσα για την ακρίβεια τα πρακτικά της Βουλής και τα έγγραφα τα οποία είχαν κατατεθεί από όλους και από τον κύριο Βενιζέλο στη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Ναι. Θυμίζω ότι η πρόταση σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής αφορά την εν γέννη διερεύνηση της υπόθεσης και όχι την ποινική διερεύνηση. Mm-hmm. Ωστόσο, όσο συζητούσαμε στη Βουλή, αλλά και αμέσως πριν, θυμάστε ότι και έβγαιναν στοιχεία, αλλά όσο εμείς ότι πρέπει αυτά να διερευνηθούν για να μάθει και ο ελληνικός λαός πώς κοιτάχτηκαν δισεκατομμύρια για υποβρύχια που γέρνουν και μέχρι σήμερα κανείς δεν έχει λογοδοτήσει. Και που δεν υπήρχαν. Τότε, και εξακολουθούν να μην υπάρχουν. Τότε λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος και η Συναυτό μας προσκαλούσαν να πάμε στον εισαγγελέα. Και λέγανε όποιος έχει στοιχεία να πάει στον εισαγγελέα. Όποιος θέλει να πάει στον εισαγγελέα. Κάναμε το αυτονόητο. Πήγαμε τα πρακτικά της Βουλής και τα έγγραφα στον εισαγγελέα, διότι αν δεν τα πηγαίναμε θα μας λέγανε γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα. Ναι. Και κύριε Βαξεβάνη, πραγματικά θεωρώ πεδαριώδεις αλλά και προκλητικές τις παλινοδίες του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας και τις πασμωδικές κινήσεις της κυβέρνησης που προσπαθεί να πείσει ότι δεν έγινε προκαταρκτική εξέταση και το χειρότερο που διεκδικεί να μην έγινε και να μην γίνει ποτέ προκαταρκτική ποινική έρευνα. Είναι προκλητική στάση πολιτικά και ηθικά το να διεκδικείς να μην ερευνούν για σένα. Να ρωτήσω, κυρία Κάτι Κωνσταντοπούλου, δελώς πρακτικό. Βέβαια. Εσείς πήγατε όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά στην κυρία Ράικου, σωστά? Σωστά. Αφού η κυρία Ράικου τη δίνει στον κύριο Λευθεριάνο και στην κυρία Παπανδρέου, ουσιαστικά δεν διατάζει μια έρευνα? Δεν χρειάζεται να συνάγουμε συμπεράσματα. Υπάρχει έγγραφη παραγγελία της κυρίας Ράικου. Ναι, όχι, λέω και να το ξέρω και να μην υπήρχε. Δεν πάει διατάζει την έρευνα αφού την αναθέτει σε κάποιον να διαρευνήσει. Την έχει παραγγείλει την έρευνα στις 24, βεβαίως, στις 24 Δεκεμβρίου. Έχει έγγραφο προς τους επίκουρους εισαγγελείς, τους οποίους ζητά να γίνει προκαταρκτική εξέταση. Mm-hmm. Ξεκινάει η προκαταρκτική εξέταση, λοιπόν, και στις 18 Μαρτίου, τρεις μήνες μετά, οι επίκουροι εισαγγελείς διαφθοράς έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι προκύπτουν στοιχεία για τυχόν ποινικές ευθύνες, για ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργών, μελών της κυβέρνησης, εξατομικεύουν, μιλούν για τον κύριο Παπακωνσταντίνου και Βενιζέλο. Διαβιβάζουν λοιπόν, μιλούν και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τις 17 Δεκάτου του 10 και ετέφεν, και αυτό το διάστημα είναι το διάστημα αμέσως μετά την κύρωση της κατάπτυστης της σύμβασης, του σχεδίου της κατάπτυστης σύμβασης για την νέα, αν θέλετε, ανάθεση την οποία ο κύριος Δινόπουλος, ο κύριος Μιχελάκης στην εποχή εκείνη, η κυρία Βούλτεψη, αποκαλούν συνέχιση των συμβάσεων Άκη Τσοχατζόπουλου. Και είναι, ναι, εντάξει. Λέω πώς την έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, το θέμα είναι ότι κάποιοι όταν είναι στη θέση της αντιπολίτευσης λένε άλλα και όταν φτάνουν να κυβερνούν αποθεώνουν το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, η κυρία Βούλτεψη, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τίποτε. Νομίζω ότι ο αυτοεξευτελισμός του να έχει υπάρξει εκείνος που καταγγέλει την υπόθεση της Ελστάτ, γιατί η κυρία Βούλτεψη... Ναι, είχε πρωτοθατήσει τότε, ναι, είχε γράψει άρθρα. Κατέθεσε ως μάρτυρα στις ανακριτικές αρχές, στις προανακριτικές αρχές. Ήταν πραγματικά... Λαύρος πολέμιος του κυρίου Γεωργίου, του επικεφαλής της Ελστάτ. Σήμερα είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος η κυρία Βούλτεψη μιας κυβέρνησης η οποία έχει εξακολουθεί να διατηρεί πρόεδρο της Ελστάτ τον κύριο Γεωργίου, τον κρατάει εκεί ενώ του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τα στοιχεία της Ελστάτ που μας οδήγησαν. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς έχει πρωτοστατήσει στο να εκδιώκονται δημόσιοι υπάλληλοι που είναι υπόδικοι για διάφορες υποθέσεις. Με απλή μήνυση. Με απλή μήνυση. Όχι με, αποδεικτικά στοιχεία. Με δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται άρα να πούμε τίποτε άλλο για την κυρία Βούλτεψη. Όμως, να πούμε για τους εισαγγελείς, γιατί ξέρετε αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, δηλαδή μία μεθόδευση εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, συνεπικουρούντων δυστυχώς και κάποιων συναδέλφων σας. Γίνει το άσπρο μαύρο, να αλλάξει η δικονομική πραγματικότητα όπως είναι καταγεγραμμένη στα χαρτιά και να πούν ουσιαστικά ότι ποτέ κανείς δεν ερεύνησε και τίποτε δεν ερευνήθηκε και αυτό να το διατυμπανίζουν και ως πανηγυρική νίκη, νομίζω ότι είναι μια πρόκληση απέναντι στην κοινωνία. Οι εισαγγελείς έκαναν το καθήκον τους, εγώ γνωρίζω ότι δεν είμαι από αυτούς που θέλουν ούτε να χαϊδεύουν εισαγγελικά και δικαστικά αυτιά, ούτε να υποκαθιστούν τη δικαιοσύνη όταν ενεργεί θεσμικά. Και υπ' αυτήν την έννοια θα σας έλεγα... Καλά, σας περιποιείται σήμερα ο κύριος Πρετεντέρης στα νέα, όπου σκύβει τα μάτια του γιατί λέει ξαναεπιστρέφει η Ελλάδα στη λάσπη και τι πράγματα είναι αυτά και πώς είναι δυνατόν να πηγαίνει από τη Βουλή στην εισαγγελία και από την εισαγγελία στη Βουλή. Ευτυχώς, κύριε Βαξεβάνη, που έχουμε τους απανταχούντερ μπεντέριδες να είναι τιμητές και του δημοσίου βίου. Όχι, εγώ τιμητικά για εσάς το είπα, δεν το είπα. Μην... Ξέρετε, είμαι της άποψης και το επαναλαμβάνω ότι συναδελφική αλληλεγγύη υπάρχει μόνο στην υποστήριξη που κάνει ο ένας τον άλλον προκειμένου να βγει η αλήθεια. Όχι να συγκαλυφθεί το ψέμα. Άρα δεν είμαι καθόλου αλληλέγγυος με τον κύριο Πρετεντέρη και με κάνει άλλο συνάδελφο ο οποίος σιωπά με αυτή την ένοχη σιωπή. Τα τελευταία χρόνια σε σχέση με ό,τι γίνεται στη χώρα. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ξεκάθαρο πια ότι η Βουλή έκλεισε για να μην ανακοινωθεί στην Ολομέλεια αυτή η δικογραφία η οποία δεν κρατιότανε άλλο στο σιρτάρι. Την κράτησε 1,5 μήνα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Την κράτησε άλλον 1 μήνα ο κύριος Αθανασίου στο σιρτάρι του. Να σας πω, κυρία Κωνσταντοπούλου, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου μπορεί να είχε διάφορα θέματα, χωρίς να την αθώνω, που αφορούσαν τον νομικό έλεγχο. Να ήταν σε συνεννόηση με τους εισαγγελείς κλπ. Ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος και στην δικογραφία του κύριου Μιχελάκη και στην δικογραφία που αφορά τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Παπακοσταντίνου, την κρατάει στο σιρτάρι, ενώ είναι υπεύθυνος μόνο για να την πάρει ως αγγελιοφόρος και να την μεταφέρει στη Βουλή. Αυτό είναι ο ρόλος του. Με ποιο δικαίωμα το κάνει? Κοιτάξτε, για μένα και το θέμα της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δεν είναι απλό, διότι το έχουμε βιώσει σε αυτή τη Βουλή άλλες 2 φορές, με την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και με την υπόθεση του Μνημονίου, οι οποίες αμφότερες κρατήθηκαν χωρίς δικαιολογία από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και είχαν κρατηθεί, σας θυμίζω, με ταυτόχρονες ανακοινώσεις του κυρίου Μεϊμαράκη ότι οι σχετικές συζητήσεις στη Βουλή για την πρότασή μας για Εξεταστική Επιτροπή για το Μνημόνιο θα γίνουν μετά τα μέτρα τα οποία ήταν τελικά το Νοέμβρη του 2012. Δεν είναι απλό το θέμα, ωστόσο επειδή στην Βουλή ελέγχουμε κοινοβουλευτικά την κυβέρνηση θα επικεντρωθώ σε αυτό και θα σας πω ότι ο κύριος Αθανασίου πια είχε εκτεθεί χάρη και στη δική σας αποκαλυπτική δημοσιογραφία εν σχέση με την υπόθεση Μιχελάκη, τον είχαμε προσκαλέσει στην Ολομέλεια της Βουλής να απαντήσει πότε διαβίβασε τη δικογραφία που κι αυτή αγνοεί το επί 4 μήνες.
δεν μπορούσε πια να αντικρατήσει και χτες αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι η δικογραφία έφτασε στη Βουλή 2 ή 3 Ιουνίου. Σας θυμίζω ότι το βράδυ της 3ης Ιουνίου άρχισαν κάτι ψήθυροι ότι θα κλείσει η Βουλή. Και την 4η Ιουνίου, ξαφνικά, το απόγευμα, ενώ είχαν διακοπεί οι εργασίες της Ολομέλειας με ανακοίνωση από τον κύριο Μάρκο Γιαννάκη, ότι την επομένη θα είχαμε συνεχίσει το κοινοβουλευτικό έργο. Ναι. Και ταυτόχρονα είχαμε ένα πρόγραμμα πολύ βεβαρημένο στις επιτροπές. Είχε επιτροπές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξαφνικά θυροκολείται το διάταγμα του κυρίου Παπούλια για να κλείσει η Βουλή. Τότε είχα αναλυτική ανακοίνωση εκδόσει που έλεγε ότι επιτυγχάνεται. Μιλούσε για την παραγραφή υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και τα εξοπλιστικά και τα υποβρύχια, και εγκαλούσα τους υπευθύνους. Και περιφέρονταν και πάλι σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, διάφοροι κυβερνητικοί, και έλεγαν μα δεν υπήρχε δικογραφία, ναι. Μα δεν υπήρχε υπόθεση, όπως δεν, παραγραφή. Όπως δεν υπήρχε το Μιχελάκη, με πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, σήμερα πια αποκαλύπτεται ότι μεθοδεύτηκε η παρέλκυση της διαβίβασης στη Βουλή σε συνεννόηση οπωσδήποτε του κυρίου Αθανασίου με τους επιτελείς, τους λοιπούς επιτελείς της κυβέρνησης και τους επικεφαλείς της. Και επίσης ότι μεθοδεύτηκε το να μην ανακοινωθεί δικογραφία. Ακούστε κύριε Βαξεβάνη, το κλείσιμο της Βουλής έγινε στις 5 και το απόγευμα, 4 Ιουνίου. 2 και 4 τελείωσαν οι εργασίες. Τι θα μας πει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο κύριος Αθανασίου, ότι απόγευμα διαβιβάστηκε, ενώ ο ίδιος το έχει διώξει από το Υπουργείο του, υποτίθεται στις 30 Μαΐου, έφτασε το απόγευμα της 4ης Ιουνίου, ούτε με το Περιστέρι να διαβιβαζόταν η δικογραφία, δεν θα έκανε τόσο χρόνο. Δεν έχει άδικο τώρα, τι να σας πω. Πρέπει να απαντήσει, κοιτάξτε όμως, πρέπει να απαντήσει ο κύριος, δεν ξέρω ποιος κοινοβουλευτικός τρόπος υπάρχει, να απαντήσει ο κύριος Υπουργός τι γίνεται μαζί στις δικογραφίες, δηλαδή γιατί αυτές οι συγκεκριμένες δικογραφίες και όχι άλλες. Για μένα πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Υπουργός. Εσείς το βάλατε θέμα. Το βάλατε δεν θέμα, υπάρχει θέμα. Μα μπορεί μια τόσο έκπτωτη πολιτικά κυβέρνηση και ένας υπουργός που αποδεικνύεται το πώς ενεργεί. Χθες έφτασε να ομολογεί. Διότι είχαμε για τα SMS. Δεν έχουμε χρόνο, δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε για τα SMS. Με χαρά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, λοιπόν. Πολύ σύντομα να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ήταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρωταγωνιστής των ημερών αυτών. Βενιζέλος, δικογραφία, όλη αλήθεια.